Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα. Ανάλογα από το εσείς γουστάρετε να βλέπετε τα βίντεό σας, βρισκόμαστε εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του City Skylines. Πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Επιτέλους έχουν φτιαχτεί οι αντιπροσωπείες και πάμε να τις γεμίσουμε. Βέβαια, στον πάνω όροφο δεν καταφέρνω να βάλω, αλλά παρόλα αυτά στον κάτω όροφο μια χαρά μπαίνουν. Βάζουμε εδώ διάφορες Ferrari. Ευτυχώς αυτόματα μπορεί να αλλάξει και το χρώμα της. Okay, έβαλα μερικές κόκκινες, κάνα δυο άσπρες, βάζουμε και μερικές εδώ έξω, έτσι, να μας εμφάνισε και μία κίτρινη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιλέξουμε εμείς το χρώμα, παρά το βγάζει αυτόματα, ανάλογα. Δεν πειράζει. Πάμε να βάλουμε εδώ μερικές μεσεντές, είναι το απέναντι δέος της Ferrari, γι' αυτό μπήκαν δεξιά-αριστερά τα κτίρια τους. Και πίσω από αυτές είναι και οι υπόλοιπες αντιπροσωπείες, θα τις δούμε σιγά-σιγά. Έτσι εδώ, με το που μπαίνεις, ωραία. Εδώ να βάλουμε μερικές μπάρες, να μην επιτρέπουμε να μπαίνει και να βγαίνει οποιοδήποτε. Και περνάμε σε κάτι άλλο. Τα αυτοκίνητα τα φτιάχνουμε σιγά σιγά. Εδώ πάμε να φτιάξουμε μερικές ταμπέλες διαφημιστικές που δεν επιτρέπουν να βλέπεις μέσα τι γίνεται. Εδώ να βάλουμε μερικές Ferrari να περιμένουν. Θα φτιάξουμε και κιόσκια εδώ. Εκτός από μηχανικά μέρη, θα φτιάξουμε και κιόσκια που θα μπαίνει ο κόσμος και θα παρακολουθεί. Εδώ να βάλουμε μερικά παλιά αυτοκίνητα, γιατί όχι, είναι αντίκες που λέμε. Νομίζω είμαστε κομπλέ, δεν θα βάλω άλλα από αυτά το είδος. Αυτό εδώ θα είναι λίγο καλύτερα. Να βάλω και μερικά λεωφορεία εδώ της αστυνομίας. Όπως και μερικά φορτηγά εδώ με φάρμακα. Και πλέον αρχίζουμε να εξοπλίζουμε όλη την περιοχή. Θα χρειαστούμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, όπως έχουμε κάνει σε όλες τις πίστες. Μέχρι τώρα έχουμε την τρίτη πίστα που φτιάχνουμε. Είχαμε και άλλη μία, είχαμε τέσσερις στην ουσία μαζί με αυτή, αλλά η μία πλέον δεν λειτουργεί. Βάζουμε εδώ και μερικά στενοφόρα στην αρχή και στο τέλος της κόντρας. Να βάλουμε και μερικές μηχανές εδώ, καινούργια ομάδα ιδίας. Είναι και σε αυτό το σημείο. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει πλέον, το City Skylines έχει περισσότερα επεισόδια από το Planet Zoo. Και αυτό είναι επειδή έχω δώσει λίγο περισσότερο βάρος πλέον σε αυτό το παιχνίδι και όχι στο Planet Zoo. Σε καμία περίπτωση βέβαια το Planet Zoo δεν σταματάει. Έχω ακόμα πάρα πολλές ιδέες και θέλω να το φτάσω πάρα πολύ ψηλά. Απλώς επιλέγω ποια από τα δύο παιχνίδια παίζω πλέον λίγο περισσότερο. Θέλω να το φτάσω στα 100 επεισόδια το City Skylines και από εκεί και πέρα όσο πάει. Δεν έχουμε μείνει πάρα πολύ χώροι στο χάρτη. Είναι, αρχίζουν και γίνονται περιορισμένοι χώροι. Παρ' όλα αυτά έχω 3-4 ιδέες ακόμα. Δεν θέλω να τις πω βέβαια ακόμα, εννοείται. Τώρα θα δείξει στην πορεία. Θέλω να παίξω το παιχνίδι με ένα κρασάρι. Θα δείξει. Πλέον έχουμε φτάσει 5 επεισόδια πριν το στόχο μας, τα 100 επεισόδια. Και συνεχίζουμε. Όπως συνεχίζουμε και εδώ να βάζουμε μερικά πράγματα της αστυνομίας. Εδώ μερικά ασθενοφόρα. Μερικά πράγματα τα έχω βάλει και στο πιο γρήγορο, καθώς εντάξει, ίσως και να είναι βαρετό να κάνω συνέχεια τα ίδια πράγματα. Αλλά είναι ωραίο. Κάθε περιοχή που φτιάχνουμε είναι λίγο διαφορετική από την άλλη και έχει έτσι ενδιαφέρον. Ωραία. Βάλαμε και την πυροσβεστική εδώ. Το βάφουμε εδώ με τσιμέντο και όλες να είμαστε κομπλέ. Βάζω και μερικές εδώ μέσα. Εδώ πάμε να βάλουμε ένα δεύτερο αυτοκίνητο να περιμένει πίσω για τη δεύτερη κόντρα. Να βάλω και ένα τρίτο, θα βάλω και ένα τρίτο. Προσπαθώ να βάλω παρόμοια αυτοκίνητα, το ένα δεξιά-αριστερά, για να έχει έτσι πιο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να βάλεις ένα 4x4 με μια Ferrari να κάνει αγώνα. Εννοείται. Ωραία.
Να το, ένα 4x4 θα κάνει παρέα με ένα άλλο 4x4. Ωραία, εδώ που έχουμε μείνει, πάμε να βάλουμε μερικά ακόμα αυτοκίνητα εδώ. Ουσιαστικά εδώ είναι μια έκθεση που περνάει ο κόσμος και βλέπει τα καινούργια αυτοκίνητα. Πάμε να βάλουμε μερικά Chevrolet εδώ, στην αντιπροσωπεία τους. Ένα-ένα που τα βρίσκω, πάω και τα βάζω κατευθείαν, γι' αυτό με βλέπετε ότι πηγαίνω δεξιά-αριστερά. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Καθώς ό,τι έχω κατεβάσει είναι αχταρμάς όλα σε ένα φάκελο. Δεν έκατσα ποτέ να τα φτιάξω σε φακέλους. Λογικά πρέπει να γίνεται, δεν ξέρω καν άμα γίνεται. Αλλά λογικά πρέπει να μπαίνουν σε φακέλους. Αλλού τα αυτοκίνητα, αλλού τα... το οτιδήποτε κτλ. Αλλά εγώ ξέρετε, τα έβαλα έτσι. Όπως κατεβαίναν δηλαδή. Φτιάξαμε και την αντιπροσωπεία της Ford εδώ. Έτσι. Είναι η πιο μικρή αντιπροσωπεία, εντάξει, δεν χρειάζεται. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε αντιπροσωπεία στη χώρα μας. Τα φαίναμε απ' έξω μεταχειρισμένα. Απαγορευόταν να φέρουμε καινούρια. Έτσι ήταν ο νόμος μας μέχρι προχτές. Φαίναμε μόνο μεταχειρισμένα απ' έξω. Και τώρα δώσαμε εντολή να ανοίξουν αντιπροσωπείες και να φέρουμε και καινούρια. Αυτό εκτόξευσε τα χρήματα της πόλης μας σε άλλο επίπεδο. Εννοείται από όλα τα καινούρια παίρνουμε φόρους. Και σίγουρα χρειαζόμασταν τους φόρους μετά από τι έγινε. Και εδώ ερχόμαστε να εξοπλίσουμε την πίστα μας και με κάμερες. Έτσι εδώ φέρνουμε ολόκληρο συνεργείο για να βγάζει βίντεο τις κόντρες. Να φέρουμε και άλλη πυροσβεστική εδώ, ναι. Αυτή εδώ τη διαφορετική. Να φέρουμε και μερικά ελικόπτερα εδώ πίσω. Γίνεται χωρίς ελικόπτερα, δεν γίνεται. Να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μερικές ταμπέλες. Μία ακόμα αντιπροσωπεία που δεν είναι έτοιμη καν. Εδώ να φέρω ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Είδαμε, βάλαμε τις κάμερες, να βάλουμε και τα οχήματά τους εδώ. Και εδώ έρχομαι να βάλω μερικές ψηλές εξέδρες για τις κάμερες. Έτσι για να δείχνει από πιο μακριά. Και εδώ πάμε να φτιάξουμε ένα κτίριο που ακόμα δεν έχει φτιαχτεί. Έχουμε βάλει, είδαμε τις σημαίες μας. Βάλαμε εδώ μια μπετονιέρα, βάζουμε και γύρω γύρω ένα φράχτη. Να βάλουμε και μερικά κόμματα εδώ μέσα. Και τώρα έρχομαι εδώ, εδώ που είναι η αστυνομία γύρω γύρω από την πίστα, να βάλουμε μερικές τέντες. Έτσι για να προστατεύονται οι αστυνομικοί, καθώς εδώ θα περιμένουν για ώρες όσο διαρκούν οι αγώνες. Και έρχομαι το ίδιο να κάνω και εδώ μέσα, να βάλω τέντες εδώ μέσα στην έκθεση που έχουμε. Προσπαθώ να φτιάξω την τέντα όπως θέλω εγώ, το χρώμα που θέλω. Αλλά δεν είναι και κομματάκι εύκολο, καθώς είπαμε, βγάζουν αυτόματα χρώματα. Ωραία. Κάνουμε το ίδιο και στα μέσα, στα συνεργεία. Όπου έχουμε πυροσβεστική, ασθενοφόρα, τα λοιπά, βάζουμε και εκεί τέντα. Να κάνουμε το ίδιο εδώ και στην πίσω μεριά. Και έρχομαι πάλι εδώ, να βάλω μερικά μηχανήματα εδώ μέσα. Τα άβαλα, πάμε να βάλουμε και άλλα αυτοκίνητα εδώ. Βλέπετε, εδώ στην έκθεση έχουμε και περιπολικά. Γιατί να είναι supercar περιπολικό και να μην το έχει στην έκθεση. Δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εμείς εδώ. Μόλις τα φέραμε ούτως ή άλλως τα περιπολικά, είναι μόνο σε αυτήν εδώ την πόλη. Τέτοιου είδους περιπολικά, οπότε γιατί να μην το διαφημίσουμε. Να βάλουμε εδώ αρκετές καντίνες έξω εδώ από το χώρο που λέμε. Βάζουμε και μέσα βέβαια καντίνες, έτσι. Το να έρθουν εδώ να βάλουν καντίνα μέσα στοιχίζει πιο πολύ από το να τη βάλουν απ' έξω. Όπως και να έχει όμως, άλλο ένα δεκάλεπτο τελείωσε χωρίς καν να το πάρουμε χαμπάρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο. Γράφτε κάποιο σχόλιο από κάτω, οτιδήποτε θέλετε εσείς. Φωνάξτε τους φίλους σας να γίνουν και αυτοί συνδρομητές, αν δεν το έχουν κάνει. Εσείς μην ξεχνάτε να το κάνετε, γιατί μπορεί να φωνάξετε τους φίλους σας, αλλά εσείς οι ίδιοι να το έχετε ξεχάσει. Μοιράστε το βίντεο σε φίλους και σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο και τρέλα για αυτό το παιχνίδι. Πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις και να μην χάνετε καμία συνέχεια από κανένα βίντεο μου. Και στο επόμενο επεισόδιο που δεν θα αργήσει να έρθει, λίγο υπομονή και καλά να περνάτε. Γεια χαρά. We'll be right back.